Εδώ είμαστε, Μάρα Κωνσταντίνου μαζί μας. Καλώς μας ήρθες, Μάρα μου. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα στην παρέα μας μια κούκλα με ροκ διάθεση, νομίζω μας ήρθε σήμερα. Πάντα, πάνω κάτω. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ, Μάρα μου. Πώς είσαι? Πολύ όμορφα. Καλά. Εσείς? Και εμείς πολύ καλά. Έχω διάφορα πράγματα να σε ρωτήσω. Σε απολαμβάνουμε από την αρχή της χρονιάς και σε ένα νέο ρόλο που οφείλω να πω ότι σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας περισσότερα για την εκπομπή σου στο RIC. Playlist. Ναι, playlist. Είναι μια καινούργια εμπειρία. Είπα να το δοκιμάσω και αυτό. Ναι. Ως δίδυμος που είμαι, δοκιμάζω διάφορα. Είχα... Αλλά σίγουρα κάτω από την ομπρέλα της δημιουργικότητας. Είμαι ηθοποιός, βάζω την πινελιά μου και τη δημιουργικότητα μέσα σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί δεν μπορώ διαφορετικά. Δεν είμαι παρουσιάστρια ως παρουσιάστρια. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, παρουσιάζω το πρόγραμμα. Αλλά κάτω από την ομπρέλα του καλλιτέχνη, όπως είμαι, γιατί είμαι ηθοποιός και τραγουδώ. Και με μια έτσι διάθεση, αν θέλεις, αληθινή και direct στο κοινό. Δηλαδή, να νιώσει το κοινό ότι είναι κοντά μας παρέα. Και γι' αυτό νομίζω πήρες και αυτή την απόφαση να το κάνεις. Δηλαδή, είσαι και ένας άνθρωπος, πιστεύω, και που σε βλέπω, σε παρακολουθώ, που θες να τα μελετήσεις λίγο τα πράγματα πριν πάρεις αυτή την απόφαση, αυτό το ρίσκο και αυτό να βγαίνει πάντα η αλήθεια μέσα από αυτό που κάνεις. Δεν είναι έτσι. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Ειδικά στις μέρες μας, ο κόσμος θέλει την αλήθεια σου. Δεν θέλει κάτι άλλο. Έτσι είναι. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 9.30 το βράδυ. Στις 9.30 το βράδυ στο RIC με ένα υπέροχο τραγούδι που μας έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης στο opening μας. Δεν μπορώ να μην το πω. Βέβαια, είναι υπέροχο, βέβαια. Πολύ ωραία σχόλια, να τον ευχαριστήσουμε. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό και είναι κάτι που είσαι εσύ. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι αγαπάς τη μουσική, μεγάλωσες με μουσική ακριβώς, παιδεία ακριβώς. Και είναι κάτι που σου ταιριάζει και μου αρέσει γιατί έχω δει την εκπομπή ότι κάθε φορά ξεκινάτε διαφορετικά, ενώ με έναν διαφορετικό τρόπο και αυτό κάνει το κοινό να ανυπομονεί για το τι θα δει στη συνέχεια. Μπράβο. Κάνετε και αφιερώσεις. Αυτό. Δεν θέλω να είναι τα ίδια τα πράγματα, δεν θέλω κάτι που το ξέρουμε ήδη, θέλουμε κάτι καινούριο, να ευνηδιάζουμε το κοινό και να ευνηδιάζουμε και εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μην κάνουμε αυτά τα κλισέ που ξέρουμε. Ήταν ένας από τους λόγους που το ανάλογα ότι θέλω να το κάνω κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Δεν θέλω να κάνω κάτι το ίδιο. Και να υπάρχει έτσι μια δημιουργικότητα. Νομίζω το έχεις και εσύ αυτό σαν άνθρωπος. Είσαι ανήσυχο πνεύμα, να εκείνει τον πλάσμα. Δηλαδή, έχεις δοκιμαστεί σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σε θαυμάζω και σαν γυναίκα, Μάρα μου. Η αλήθεια, εγώ σε γνωρίζω λόγω της δουλειάς σου μέσα από τόσα χρόνια. Σε παρακολουθώ και από συνεντεύξεις που έχεις δώσει στο παρελθόν. Έχεις κάνει πολλά πράγματα. Είναι πολύ όμορφο το που λες για σένα, σε τιμά να παρακολουθάς, γιατί δεν το έχουν πολλοί. Ο ένας που το έχει, που θα το πω και το ξέρει όλος ο κόσμος, είναι ο Γιώτσιος, που το κάνει αυτό. Ο Ανδρέας μας. Και μπράβο σου που το κάνεις και εσύ, γιατί έτσι πρέπει. Που τη στιγμή που είσαστε σε αυτή τη θέση, πρέπει να γνωρίζετε τον καλλιτέχνη, να μπαίνουμε στον κόπο. Δεν το κάνουν όλοι. Εγώ θέλω προσπαθώ, να το πω και να σου πω μπράβο. Γιατί, όχι, δεν το λέω για τον μπράβο. Το λέω γιατί βρεθόμαστε τώρα σε αυτόν τον καναπέ, κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει. Οφείλω να μάθω 5 πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Που έχει καλά μια πορεία, που έχει κάνει πράγματα. Να είσαι καλά. Αλήθεια στο λέω, Μάρα μου, είναι λίγο, νομίζω και ο κόσμος ότι με κάποιους υπάρχει μια σχέση από πριν. Εμείς δεν έτυχε έτσι δεν να έτυχε, καθίσουμε όχι να τα πούμε στον καναπέ. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Ναι. Αν και στον αέρα. Και εγώ, Μάρα μου. Αλλά είναι με αλήθεια και... Να αφού τη σε στείλα και χθες μήνυμα. Να είσαι καλά. Που αποδέχτηκες και την πρόσκληση μας. Ευχαριστώ. Μάρα μου, και κάτι άλλο, γιατί είσαι και δημιουργός. Κάνεις πράγματα, έχεις και τη δική σου ομάδα. Το Dream Theater Productions, παραγωγή. Από το 2016. Που δημιουργείς, δηλαδή ανεβάζεις δικές σου παραστάσεις και κάθε φορά δίνεις και κάτι διαφορετικό. Ναι, και μου αρέσει να ανεβάζω και παραστάσεις που δεν ξαναανέβηκαν στην Κύπρο. Για να έχουμε κάτι καινούριο, να μην είναι πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και για μας είναι πρόκληση να δοκιμάζουμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει για να μάθουμε, γιατί ο ηθοποιός δεν σταματά να μαθαίνει. Ναι. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ιστορία.
Και αυτό είναι που την κάνει όμορφη αυτή τη δουλειά για μένα. Τα λέγαμε και χθες που είχαμε τον Βασίλη Μιχαήλ ότι δεν επαναπαύεστε ποτέ. Είστε συνεχώς σε γρήγορση, δοκιμάζετε τους εαυτούς σας κάθε φορά. Και η αγωνία, θα έχουμε δουλειά, πώς θα είναι, πότε, πώς, πού. Είμαστε συνέχεια, ναι, σε γρήγορση. Και σε αγωνία και σε άγχος, ειδικά τώρα με αυτές τις δυσκολίες με τον κορονοϊό. Ναι. Αλλά δεν τα βάζουμε κάτω, θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε την τέχνη μας, το λέω και το ξαναλέω. Να προσπαθούμε. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε, τα καταφέρνουμε, θα έρθουν και άλλες δυσκολίες, θα τις περάσουμε και αυτές, έτσι είναι. Ναι. Υπήρξαν ωστόσο έτσι στιγμές μέσα σε αυτό το διάστημα, μέσα σε όλα αυτά τα καινούργια που μας έμαθε η πανδημία, που λίγο ξέρεις προβληματίστηκες, κλείστηκες ίσως τον εαυτό σου, ίσως αναθεώρησες πράγματα. Σίγουρα, βέβαια. Βοήθησε για εμένα προσωπικά να δεις πιο σωστά κάποια πράγματα, να καθαρίσεις κάποια πράγματα από τη ζωή σου, να υπάρχει αλήθεια. Ξέρεις, βοήθησε αυτό ο κορονοϊός, θεωρώ. Γιατί ήμασταν έτσι σε μια πορεία, προχωρούσαμε, ενώ έγινε μια παύση. Ξαφνικά. Και είδαμε. Ναι. Και ξεκαθαρίσαμε, αναθεωρήσαμε. Και συνεχίζουμε. Έτσι είναι. Όσο μπορούμε, όπως μπορούμε. Πρέπει να παίρνουμε τα θετικά. Πάντα κάτι έχει να μας δώσει, ίσως είτε αρνητικό είτε θετικό, κάτι έχεις να πάρεις. Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και αν σου συμβεί, πάντα νομίζω βρίσκεις κάτι θετικό. Που μπορεί και τη στιγμή να με το καταλάβεις, αλλά πρέπει, μπορείς διαφορετικά. Πώς θα προχωρήσουμε. Ναι. Έτσι είναι. Έρχεται και κάτι καινούργιο. Δυναμώνουμε, προχωρούμε. Έτσι είναι, μαρά μου. Θετικότητα, αυτό λέω και εγώ. Τουλάχιστον να το λέμε και να ρισκάρουμε και να πηγαίνουμε εκεί που φοβόμαστε. Έτσι πρέπει. Ναι. Εγώ τώρα κάτι καινούργιο. Θα έχω μια συνεργασία που είμαι πολύ χαρούμενη με τη Δέσποινα την Μπεμπεδέλη στο Σατυρικό. Και ήταν να κάνω ξανά τη μουσικοθεατρική μου παράσταση, το γυναικείο Μελάνη που το έχω γράψει, το έκανα τη δραματουργία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά. Δεν θα το κάνω τώρα λόγω αυτών των καταστάσεων, γιατί δεν μου αρέσει εμένα ο διαχωρισμός του κόσμου. Έτσι ναι. Θα περιμένεις να το κάνω πιο μετά. Τι θα γίνει στη συνέχεια. Για αυτή την παράσταση που είπες, την είχες αφιερώσει στη γιαγιά μου. Τη γιαγιούλα σου που έφυγε από τη ζωή. Ναι, γιατί τα περισσότερα τραγούδια που ήταν μέσα μου τα εσύστησε η ίδια. Ναι. Ήρθε και έδεσε πολύ όμορφα αυτή η παράσταση με τις γυναίκες, με τις επιστολές τις αληθινές, Φρίντα Κάλλο, Βιρτζίνια Γουλφ, Μαρία Κάλλας, τις αληθινές τους τις επιστολές και έρχεται σαν πάσα με ένα τραγούδι και ήταν σαν να γράφτηκε ειδικά για αυτήν την επιστολή. Είναι πολύ ενδιαφέρον παράσταση. Ναι. Πήραμε πάρα πολύ ωραία σχόλια. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν τη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, γενικά κάνεις πράγματα και εσύ σαν μάρα μεταμορφώνεσαι πολλές φορές σε γυναίκες μιας άλλης εποχής. Ναι, μου αρέσει. Και αυτό σ' αρέσει, ναι, σε ταξιδεύει. Ο κόσμος αυτός, ο παλιός, πώς ήταν, πώς επικοινωνούσαν, πώς ένιωθαν, πώς εκφράζονταν. Θα ήθελες να ζούσες σε μια άλλη εποχή, μια άλλη δεκαετία, ας πούμε. Ναι, θα με ενδιαφέρε. Υπάρχει τρόπος να πάμε. Δεν ξέρω. Σίγουρα πάμε με το μυαλό όπου θέλουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μυαλό είναι το μόνο ελεύθερο πράγμα που δεν μπορεί κανένας να σου το να βάλει φραγμούς. Ναι. Είσαι και ρομαντική. Έχεις ρομαντισμό. Είμαι από όλα, νομίζω. Ναι. Ναι. Είμαι βέβαια, αγαπάω τη φύση, μου αρέσει να βλέπω τον ουρανό, να αγκαλιάζω τα δέντρα. Θέλω να έχω επαφή με αυτό που ζω, με αυτό που πατώ, με αυτό που βλέπω, με αυτό που αναπνέω, θέλω να έχω επαφή. Ναι. Και αυτό για μένα είναι και ο καλλιτέχνης. Νομίζω αυτό που λέμε έχει στην καλλιτεχνική πλευρά είναι μεγάλη κουβέντα. Που μπορείς και εμπνέεσαι με το κάθε τι που μπορείς να δεις ή μπορεί κάτι να σε ταξιδέψει, ναι, κάτι πάντα κάτι να σε παρασύρει. Εννοείται. Ναι. Φτάνει να μπορείς να ακούσεις, να είσαι διαθέσιμος να εισπράξεις. Και σήμερα μου έχεις συνδυάσει με το θέατρο όλα αυτά που σου αρέσει να κάνεις. Ναι. Τη μουσική, το χορό, όλα αυτά. Γιατί από πολύ μικρή πρώτα τραγούδησες και μετά μίλησες. Έτσι μαζί με η μάμη. Μου λέει, ναι, πρώτα τραγούδησα και μετά μίλησα. Ναι. Εντάξει, φυσικό, αφού η μάμα μου είναι μουσικός, άκουγα μουσική από την κοιλιά της μητέρας μου. Ναι. Από τη γιαγιά σου, την κυρία Ρίτσα. Κυρία Ρίτσα, οικονόμου, βεβαίως, σπουδαία γυναίκα,
Πάρα πολύ. Κρατάς και πολλές συμβουλές, ε. Τι είναι αυτό που το θυμάσαι και σου το υπενθυμίζει ακόμη πιο έντονα, έτσι, που κρατάς κάτι που... Ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, να το θυμηθεί, είναι η συμβουλή, το γεγονός ότι πάντα πρέπει να βρίσκεις έναν καλό λόγο να λες τον άλλο. Έναν το κρατούμενο. Και δεύτερον, έτσι με χιούμορ, όταν δεν είσαι καλά, μου λέει, μου έλεγε, να λες ότι δεν είναι σε εσένα που συμβαίνει, είναι σε κάποιον άλλο. Και να το πιστεύεις. Δεν είμαι εγώ που βιώνω αυτή τη συνθήκη. Ναι. Ξέρεις τι, γιατί... Και πολλά άλλα, αλλά εντάξει. Σίγουρα, αυτό που πιστεύω εγώ, γιατί και εγώ έχω χάσει τη γιαγιά μου πρόσφατα, σου έρχονται, όταν χάσεις έναν άνθρωπο, δυστυχώς, τότε σου έρχονται έτσι σαν αναλαμπές διάφορα λόγια, διάφορες συμβουλές, διάφορες σκέψεις, διάφορα... που είναι, νομίζω, αυτό που λέμε ότι όταν χάσεις κάτι θα το εκτιμήσεις. Αυτό συμβαίνει και με αυτά τα σοφά λόγια που μας έλεγαν κάποτε οι παλιοί, οι δικοί μας άνθρωποι. Σίγουρα. Και τα ζούμε, τα βιώνουμε τώρα στην πράξη. Ισχύει. Αλλά όσο περισσότερο περνάμε χρόνο μαζί τους πριν φύγουν, νομίζω είναι πιο καλά. Ενώ κατάλαβες τι θέλω να πω. Να χτιμούμε πρέπει να ζούμε το κάθε τι. Ναι, να εκμεταλλευόμαστε το κάθε λεπτό. Ναι. Και ευχόμαστε τουλάχιστον εκεί που είναι να... Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα και να μας προσέχουν. Μαρά μου, είσαι και πολύ ενεργή στο TikTok. Είμαι, ναι. Είναι τέλειο το TikTok. Αν ξέρεις πώς προέκυψε. Αν ξέρεις σωστά να το χρησιμοποιάς, γιατί εγώ δεν ξέρω. Κάνω block, δεν μπορώ να βλέπω αρνητικότητες, τοξικότητες, κακά σχόλια, όχι, δεν με αφορούν. Οπότε αν όποιος μιλά άσχημα και block. Και μένει το τέλειο και βλέπω από όλον τον κόσμο, βλέπω φύση, βλέπω υπέροχους καλλιτέχνες. Είναι εξαιρετικό, μαθαίνεις, μπαίνουν γιατροί μέσα, ενώ ο Anthony Hopkins μέσα, είναι υπέροχο. Η άλλη πλευρά αν θέλεις. Και δείχνεις και μια ντρέλα, δείχνεις τον εαυτό σου, την αλήθεια σου πάλι. Ναι, κάνεις και βιντεάκια και εσύ δηλαδή. Κάνω, δεν έχω χρόνο κάνω, ναι. Είναι ωραίο. Ωραία. Γιατί το χρησιμοποιείς έτσι όπως σου αρέσει. Ναι, ακριβώς. Στο κάτω-κάτω. Και είσαι και αρκετά φιλοζωή. Εννοείται. Να φανταστώ βλέποντας αυτά τα πολύ δυσάρεστα που συμβαίνουν και στην Κύπρο μας, τις αδικίες για τα ζωάκια κτλ. Είναι κάτι έτσι που σε επηρεάζει αρκετά. Σίγουρα. Ευτυχώς όμως σιγά-σιγά βελτιώνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και ελπίζω να γίνουν ακόμη καλύτερα τα πράγματα, γιατί αυτές οι αθώες ψυχές είναι εδώ για να μας μάθουν πολλά, να μας διδάξουν πολλά. Πόσα σκύλα έχεις? Ένα. Ένα. Αλλά ίσως να έχω 10. Ωραία. Γενικότερα, στη ζωή σου είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε προσωπικό επίπεδο. Κιόλας, επίσης, μου αρέσει να ζωγραφίζω πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα... Αυτή την περίοδο δεν έχω πολύ χρόνο. Κάνεις και κάτι δημιουργίες. Ναι. Το συνεχίζεις αυτό. Creations. Ναι, οπότε έχω έτσι μια έμπνευση. Μου αρέσει να εκφράζομαι και με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία μου αρέσει να το δοκιμάζω. Ναι. Είναι και μαγειρεύω κιόλας. Με τα 3 ου, κουτουρού. Πώς τη γιαγιά. Ναι. Εντάξει. Μαρά μου, είναι καλά. Έτσι είναι. Χαρήκα πάρα πολύ, εγώ να σου πω, για αυτή μας τη συνάντηση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και σε σένα και στο νέο σου ρόλο, είμαι σίγουρη για σένα. Ευχαριστώ. Δίνεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι μας αγκαλιάζει πάλι ο κόσμος και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Γιατί, ξέρεις, περπατάς στον δρόμο και άρχισαν πάλι και μου λένε «Α, σε βλέπουμε, μάνα μου, τι ωραία που είσαι, μάνα μου». Τούτον είναι μεγάλο δώρο. Δεν είναι μεγαλύτερη επιβράβευση αυτό το πράγμα, μάνα. Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα μαζί μας και εγώ για τον χρόνο σου. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, επίσης. Ευχαριστώ, Μαρά μου. Εμείς πάμε σε σύντομες διαφημίσεις.